Αδερφοί, έκαστο ζυγάριμον το πλησίο αρεσκέτο εις οικοδομήν και πάλιν ο Απόστολος Παύλος μας δίδει τας ειδικάς του συμβουλάς και τας προτροπάς προς σωτηρίαν μας. Γράφει προς τους Εβραίους και διδάσκει τόσον εκείνους όσον και εμάς και όλων των κόσμων έως της συντελείας του αιώνος. Μεταξύ δε των άλλων λέγει ότι κάθε ένας από εμάς, λέγει, να βοηθήσει τον αδελφόν του προς οικοδομή, να δώσει δηλαδή το χέρι του εις τον αδελφόν του για να τον οικοδομήσει, να τον στηρίξει δηλαδή, να τον ανεβάσει προς τον ουρανό και να αρέσκεται μόνον εις τον Θεό και όχι εις τον εαυτόν του. Έκαστον γάριμον το πλησίον αρεσκέτο προς οικοδομή. Και εις τον κόσμο εις τον οποίο ζούμε υπάρχουν δύο μερίδες ανθρώπων, οι αγαθοί άνθρωποι και οι πονηροί άνθρωποι. Εάν έχουμε μπροστά μας έναν πονηρό άνθρωπο, θα σε αγαπήσει αν τον οικοδομήσεις, τον βοηθήσεις δηλαδή, τον στηρίξεις στα πονηρά τα οποία κάνει. Τότε θα είσαι ο φίλος του. Τότε θα σε αγαπά, διότι γίνεσαι όμοιος με εκείνον. Εάν είναι ψεύστης και ψεύδεσαι, θα σε αγαπήσει. Εάν είσαι πονηρός όπως είναι εκείνος, θα σου δώσει αγάπη. Εάν είσαι ένας φαύλος και δόλιος άνθρωπος, θα σε αγαπήσει διότι έχει τα ίδια και εκείνος. Δηλαδή, συνεργείς, λέγει ο Θεός, τις έργεις της ακάρπης του σκότους και έχεις φίλον τον άνθρωπον, τον πονηρόν άνθρωπο. Αυτός ο οποίος δεν αρέσκεται με τίποτε, όταν του ομιλείς τα λόγια του Θεού, απαντά. Είναι αυστηρός. Εκείνος είναι των άκρων. Εκείνος νομίζει ότι τα ξέρει όλα και έτσι αποστρέφεται να ακούει την αλήθεια, αποστρέφεται εκείνον ο οποίος ομιλεί την αλήθεια, εκείνος ο οποίος διδάσκει το Λόγο του Θεού. Εάν του απαντήσεις ότι δεν είναι λόγια δικά μου αυτά τα οποία σου λέγω, αλλά του Θεού, τότε στρίβει και πάλι και λέγει «αυτά δεν γίνονται». Πώς είναι δυνατόν να μην γίνονται εφόσον η Αγία Γραφή σε διδάσκει ότι θα τα κάνεις και ο Θεός θα είναι μαζί σου. Αυτά, λέγει, ήταν της περασμένης εποχής. Σήμερα δεν γίνονται αυτά. Δεν μπορεί κανείς να τα πράξει. Διότι πάντες ηγάπησαν το σκότος παρά το φως και βρίσκονται μέσα στο σκοτάδι και μέσα στην αμαρτία και μέσα στην απομάκρυνση από το θέλημα του Θεού. Είναι ο κόσμος της αμαρτίας, ο πονηρός κόσμος.
από τον οποίο ο Πανάγαθος Θεός μας λέγει, προσέξτε, λέει, εξέλθετε από αυτόν και αφορίστετε, μη γίνεστε όπως είναι εκείνη, λέγει, και χρησιμοποιεί την φράση ο Θεός μας, μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο, αλλά τι θα κάνετε? Θα κάνετε αυτό το οποίο σας έδειξα εγώ επάνω στο όρος, στο θαβόριο. Αλλά, λέγει, μεταμορφούστε. Θα μεταμορφωθείτε για να δείξετε τον καλό σας εαυτόν. Μη συνεργείτε τις έργες της ακάρπης, του σκότους. Διότι εκείνοι οι οποίοι πράττουν το κακό είναι άνθρωποι πονηροί και γόητες, λέγει πάλι η Αγία Γραφή. Είναι εκείνοι οι οποίοι προκόπτουν επιταχύρω. Δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ακολουθήσουν το θέλημα του Θεού. Και εκείνος ο οποίος διδάσκει ότι ο δρόμος του Θεού είναι διαφορετικός, αμέσως γίνεται μισητός και αποκρουστικός. Και προσθέτουν, έχει τρελαθεί αυτός, δεν ξέρει τι λέγει. Και η Αγία Γραφή μένει ανενέργητος. Αργεί το Ευαγγέλιο και ο νόμος εισθένησε. Και ο άνθρωπος πράττει το κακό, πονηρός άνθρωπος, δόλιος άνθρωπος, κακούργος. Όλο την κακία αν σκέπτεται, κοιμάται το βράδυ και σκέπτεται τι θα πράξει την επομένη ημέρα για να ευχαριστήσει τον εαυτόν του. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε όμως τον αγαθόν άνθρωπον, εκείνον ο οποίος αγαπά τον Θεό, φοβείται τον Θεό, σέβεται τον Θεό, σέβεται τα Άγια και τα Ιερά της πίστεως, σέβεται την πατρίδα του. Σέβεται την πίστη και την πατρίδα, διότι ένας κακός άνθρωπος είναι κακός και προς την πατρίδα του. Ένας θεοφοβούμενος άνθρωπος είναι καλός προς τον Θεό και αγαπά την πατρίδα του. Είναι εκείνος ο οποίος θυσιάζεται δια τους άλλους και τηρεί εκείνον το οποίον είπε ο Κυριός μας. Μίζω να ταύτες αγάπη ουδής δύναται έχει, ίνατι στην ψυχήν αυτού θύ υπέρ των φίλων αυτού. Να θυσιάζεσαι δια τους άλλους, δια να ευαρεστήσεις με τον τρόπο σου αυτόν εις τον Πανάγαθον Θεόν. Αλλά δεν είπε ο Απόστολος Παύλος, έκαστος γάρ ημών το Κυρίο, αρεσκέτο και να σταματήσει ως εκεί. Λέγει, για να ευαριστήσεις εις τον Θεό, λέγει, πρέπει τον αδελφό σου να τον βοηθήσεις προς οικοδομήν. Να προσπαθήσεις δηλαδή δια του τρόπου σου, να προσπαθήσεις δια των έργων σου, να προσπαθήσεις δια της ειδικής σου παρουσίας να ανεβάσεις τον άνθρωπο. Και όταν κάθεσαι να συζητήσεις, πάντοτε να σκέπτεσαι αυτά τα οποία συζητώ οικοδομούν, εάν όχι, καλώς κάνεις να αποχωρήσεις, να μην κάθεσαι με εκείνους οι οποίοι συζητούν περί ανέμων και υδάτων. Διότι ο Απόστολος Παύλος λέγει, εσύ θα πράττεις, λέγει, οτιδήποτε για να οικοδομήσεις, λέγει, τον αδερφό σου. Η οικοδομή του αδερφού σημαίνει σωτηρία του αδερφού. Γίνεσαι αιτία να του δώσεις μηνύματα τα οποία δεν ήκουσε ποτέ του. Δεν ήκουσε λόγον Θεού. Δεν επλησίασε εις το μυροδοχείο για να ευωδιάζει. Αλλά απομακρυσμένος από τον Θεό, απομακρυσμένος από την Εκκλησία η οποία σώζει τον άνθρωπο, δεν ήκουσε και ως εκ τούτου δεν δύναται να σωθεί. Δι' αυτόν τον λόγο, όταν εσύ συζητάς με κάποιον, πάντοτε θα φέρεσαι
εις των λόγων του Θεού, να αναφέρεσαι εις εκείνα τα οποία είπε ο Θεός, διότι ο Κύριος μας είπε ότι μόνον με αυτό θα ευαρεστήσετε ενώπιον μου. Εάν συζητείς περί άλλων θεμάτων, αυτά θα οδηγήσουν τον εαυτό σου προς συκοφαντίαν και θα αρχίσεις να συκοφαντείς και να διασύρεις τον αδερφό σου, διότι δεν ομιλείς να οικοδομήσεις, αλλά ομιλείς δια να κρίνεις. Και τότε πίπτεις εις την οργήν του Θεού. Εκείνος ο οποίος σε παρακολουθεί οργίζεται. Έχει ο Θεός υπομονή, απέραντο. Υπομονή την οποία δεν δυνάμεθα ούτε να φέρουμε στην διάνοιά μας. Ο Θεός είναι Θεός παρακλήσεως, λέγει, και υπομονής. Δι' αυτό μας οδηγεί και εμάς να είμεθα το ίδιο. Να παρακαλείτε, λέγει, να έχετε υπομονή και να έχετε πίστη στο όνομά μου. Αδερφοί μου, εάν διδάσκεις τον Θεό, θα σε μισήσουν οι άνθρωποι. Ο Κύριος μας δεν έπαθε το ίδιο. Δεν είναι εκείνος ο οποίος είπε ότι οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ, λέγει στον Πατέρα του. Και ως άνθρωπος ο Χριστός επεθύμει να μην υποστεί των σταυρικών θάνατων και να υποστεί τα βάσανα εκείνα τα οποία ακριβώς έβλεπε μπροστά του δια της θεότητός του και της παντογνωσίας του. Δι' αυτόν τον λόγο ο Χριστός μας ως άνθρωπος έλεγε ότι τετάρακτη η ψυχή μου, έλεγε στον Πατέρα του, και είδε να τον παρελθέτω επί μου το ποτήριον τούτον. Οι εχθροί του τι δεν του είπαν? Δεν του είπαν ότι είσαι Σαμαρίτης και έχεις δαιμόνιο? Δεν του είπαν ότι εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλεις τα δαιμόνια? Δεν του είπαν ότι εσύ κάθεσαι με τα πορνών και τρώγεις και πίνεις και με τους τελώνας και με τους εχθρούς? Δεν είσαι εσύ ο οποίος έχει παθές τόσα και έπραξες τόσα και μέχρι σε αυτής της στιγμής δεν συκοφαντούν το όνομά του το Άγιο, δεν διασύρουν το όνομά του? Ναι, αδερφοί μου, οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Επάνω εις το Σταυρόν θα τον ειδούμε, αδερφοί μου, να υποφέρει και να ονειδίζεται, να υβρίζεται και να βλασφημείται, να εμπέζεται και να ειρωνεύεται. Και πάνω στο Σταυρό να διψά δια την σωτηρία μας. Και εμείς οι αμαρτωλοί δεν θέλουμε καν να ακολουθήσουμε τα ειδικά του βήματα. Μας υπεσχέθη να μας δώσει τον παράδεισό του, εάν πράττουμε τα ειδικά του εντολάς. Και δικέ του εντολέ του Χριστού μας ποιες είναι? Μόνον η αρετή, η πίστη, η ελπίση, η αγάπη, η υπομονή, η πραότης, η καθαρή ζωή. Αυτό είναι που μετράει στον θρόνο του Θεού. Να είμεθα καθαροί εις την ζωή μας, να έχουμε την καρδία μας καθαράν, διότι εμακάρις, λέγει, εκείνους οι οποίοι έχουν καθαράν καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται. Αυτοί θα δουν τον Θεόν. Εάν μέσα εις την καρδία σου έχεις την πονηρία, τότε δεν θα δεις τον Θεόν τον καθαρόν. Και πάντοτε φωνάζει ο Θεός μας, αφέλετε από τα σκαρδία ημών την πονηρία. Διώξετε από μέσα στην καρδιά σας την πονηρία, την κακία, των δόλων, την εκδίκηση, τη συκοφαντία, των διασυρμών. Αδερφοί μου, ειδού παραδείγματα τα οποία υπάρχουν από Αγίους ανθρώπους στην ζωή μας. Όλοι οι Άγιοι μας δείχνουν το παραδείγμά τους και όλοι οι Άγιοι κοσμούν τους ιερούς ναούς,
με την μορφήν των αγιογραφημένην επάνω εις τους στίχους της Εκκλησίας με έναν και μόνο σκοπό, να ομοιωθούμε με αυτούς, να μελετήσουμε τα μαρτύριά των και τα βάσανά των, αλλά να ειδούμε και το παράδειγμά των. Μεταφερόμεθα από αυτήν την σκηνή, την Αγίαν σκηνή και την εικόνα την οποία μας δίδει ο Απόστολος Παύλος, μεταφερόμεθα εις μίαν άλλην μορφήν, η οποία έδωκε το καλό παράδειγμα και ο κόσμος δεν τη γνωρίζει. Ο κόσμος δεν γνωρίζει τίποτα, τίποτε δεν γνωρίζει περί της πατρίδος. Η πατρίς έχει εξαφανιστεί αυτήν τη στιγμή. Οδηγούμεθα προς αφανισμόν της πατρίδος μας. Οι εχθροί εισήλθον εντός των τυχών της πατρίδος μας και διασύρουν και διαστρεβλώνουν την νεότητα χωρίς να αναφέρονται ποτέ διέν κανό παράδειγμα το οποίο ελάβαμε από τους προγόνους μας. Είμεθα κάτω από την δουλεία των αγαρινών επί 400 ολόκληρα χρόνια. Ένας μεγάλος στρατηγός, ο οποίος είναι γνωστός, είναι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο οποίος είχε ανυψιόν τον Νικήταν, ο οποίος έλαβε το επωνύμιο Νικηταράς. Νικήτας Σταματελόπουλος ήταν το όνομά του. Ποιος το ξέρει? Ρωτήστε την νεότητα αυτή τη στιγμή και πέστε ποιος ήταν ο Νικηταράς. Πες μου το όνομά του. Δεν θα το αρθρώσει, διότι δεν το ξέρει, δεν το διδάχτει, δεν το διδάσκεται. Αυτός ο Νικήτας Σταματελόπουλος ήταν εκείνος ο οποίος διεξέγαγε νικηφόρους μάχας εναντίον του Δράμαλη στην πεδιάδα της Αργολίδος, η οποία βρίσκεται μεταξύ Αργολίδος και Κορίνθου. Υπάρχει μία τοποθεσία η οποία ονομάζεται Δερβενάκη, και εκεί στο Δερβενάκη υπάρχει ο Άγιος Σώστης και το Αγιονέρι. Στον τόπο εκείνον διεξήχθη μεγάλη μάχη εναντίον του Δράμαλη και ο Νικήτας, ο Νικηταράς, έλαβε ακριβώς και το επωνύμιον τούτο από τη μάχη εκείνη. Από Νικήτας γίνεται ο Νικηταράς. Σε εκείνη την μάχη, αφού τελείωσε και απεδεκατίστη ο Δράμαλης, οι στρατιώτες τους οποίους είχε ο Νικηταράς ήσαν 200 εκλεκτοί μαχητές εναντίον των Τούρκων. Έπεσαν να κοιμηθούν κουρασμένοι από την μάχη και όλη εκείνη την ταλαιπωρία. Εκοιμήθησαν, μόνον ένας δεν έκλεισε μάτι. Ήταν ο Νικήτας, ο Νικηταράς. Εκείνος το μάτι του ήταν άγρυπνον και εξακολούθη να πράττει το καθήκον του δια την πατρίδα. Να βλέπει και να ξαναβλέπει τα πάντα, να σχεδιάζει μάχας και επιθέσεις εναντίον των Τούρκων. Και εκεί που προχωρούσε και εσκόπευε όλη εκείνη την περιοχή, ήκουσε βογγητό, ήκουσε πόνο, ήκουσε βοήθεια. Ήθελε να ειδεί ποιος είναι. Ήτο ένας στρατιώτης του Δράμαλη, Αλβανός. Προχώρησε και έφτασε κοντά του και μόλις τον είδε ο Αλβανός, του λέγει: «Σκότωσε με», του λέγει, «φώνευσε με, τελείωσε με», λέγει, «διότι δεν αντέχω». Και ο Νικηταράς τι του απήντησε? «Εγώ είμαι στρατιώτης, μωρέ», του λέγει,
δεν είμαι δήμιος. Και τότε τι έκανε? Εγονάτισε, τον έβαλε εις τον όμον του και οδηγούσε τα βήματά του εις το στρατόπεδο το οποίο είχε, να του προσφέρει βοήθεια για να τον σώσει. Όπως τον είχε εις τον όμον του και προχωρούσεν, οι στρατιώτες ένας μετά τον άλλον απένουμον χαιρετισμών και του έλεγαν: «Να ζήσεις στρατηγέ, να ζήσεις Νικήτα, να νικήσεις και να γίνεις ο νικηταράς εναντίον των Τούρκων». Ο Αλβανός ακούει όλα αυτά. Λέγει: «Ποιος είναι αυτός που με κρατά στον ώμο του?» Και γυρίζει και του λέγει: «Ποιος είσαι εσύ?» «Ο Νικήτας», του λέγει. Μόλις του είπεν αυτό, ο Αλβανός ήρχισε να δακρύζει και να λέγει: «Αυτός ο τρομερός άνθρωπος με κρατά εμένα στον ώμο του». Και όπως τον είχε στον ώμο του, βγάζει από το θυλάκιό του ένα μαχαίρι. Το βγάζει εκείνο το μαχαίρι και κόβει από τα μαλλιά του νικηταρά ένα κομμάτι από τα μαλάκια του για να το έχει ενθύμιο. Πλην όμως την στιγμή που ετράβηξε το μαχαίρι για να κόψει εκείνα τα μαλλιά του στρατηγού, ίγγισε η λεπίδα επάνω εις τον αυχένα του. Και έντρομος γυρίζει και του λέγει: «Μωρέ», του λέγει, «είσαι τόσο αχάριστος, εγώ σε παίρνω», του λέγει, «να σε θεραπεύσω και εσύ θέλει να με φωνεύσεις?» Και αρχίζει με τα δάκρυά του ο Αλβανός να του λέγει: «Όχι, στρατηγέ μου», του λέγει, «θέλω να κόψω λίγα από τα μαλλιά σου, να τα έχω ενθύμιο εις τη ζωή μου». Και τον οδήγησε εις το στρατόπεδο ο νικηταράς και σκύβει επάνω εις τον ειδικόν, ο οποίος εσπούδασε εις την Ιταλία επί 4 ολόκληρα χρόνια, ο Παναγιώτης Ιατράκος. Και του λέγει: «Παναγιώτη, σε παρακαλώ, βοήθησε αυτόν τον Αλβανόν να γίνει καλά». Τον εβοήθησε, τον ιάτρευσε και έβαλε εκείνα τα μαλλιά στο στήθος του Αλβανός έως την τελευταία του αναπνοή. Αυτήν όλη την σκηνή την απεθανάτησε ο Λεωνίδας Φυτάλης, ένας πρώτου μεγέθους γλύπτης επάνω στο μάρμαρο, και υπάρχει μέχρι σήμερα. Όποιος δει αυτή την σκηνή θα γνωρίζει άραγες τι είναι αυτή. Όποιος δει εκείνο το μάρμαρο θα γνωρίζει τι έκανε ένας Έλληνας στρατηγός, ο οποίος είπε εις τον Ιατράκον: «Το καθήκον μου, διότι παραξενεύθησα», λέγει, «πώς κρατά τώρα τον εχθρόν του αντιπάλου στρατεύματος, πώς τον ανέχεται?» Και απήντησε: «Είμαι χριστιανός και υπηρετώ την πατρίδα μου». Έμειναν αυτά τα παραδείγματα άραγε σήμερα. Υπάρχουν αυτά τα παραδείγματα, υπάρχουν άλλα παραδείγματα, γιατί ανησυχείτε? Υπάρχουν άλλα μεγάλα παραδείγματα. Υπάρχουν οι καλλιτέχνες του τραγουδιού, υπάρχουν οι ηθοποιοί, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι παρασύρουν την νεότητα, υπάρχουν οι αστέρες της μπάλας, υπάρχουν όλοι αυτοί. Είναι ανάγκη να υπάρχουν οι αστέρες της πατρίδος, για να μιμηθούν οι νεότεροι τι έπραξαν εκείνοι. Αδερφοί μου, οδηγούμεθα προς απώλεια, προς καταστροφήν. Δεν διδάσκεται τίποτε από την πατρίδα μας, ούτε από τους ήρωας οι οποίοι έχησαν το αίμα των για να μας ελευθερώσουν. Διδασκόμεθα άλλα, πονηρά, ακάθαρτα, βρωμερά. Να αναφερθώ τι έδειξαν η τηλεόραση, πράγμα το οποίο δεν το είδα, το ήκουσα όμως.
Η Ζάκυνθος έχει μεταβληθεί σε Πορνίον. Η Μύκονος έχει μεταβληθεί σε Πορνίον. Τα νησιά, τα καθαρά του Αιγαίου έγιναν πορνεία, ολοκάθαρα πορνεία. Και δείχνουν παρακαλώ εις τον κόσμο και στα τέκνα των Ελλήνων όλην την πορνεία καθαρήν. Δεν υπάρχει επιτέλους ένα πλάσμα στούτων των τόπων να πιάσει και να φημώσει αυτήν την τηλεόραση και εκείνους οι οποίοι μεταχειρίζονται αυτό το όργανο. Δεν υπάρχει κανείς, απολέστησαν οι πάντες. Ω Θεέ μου, μωραίνη Κύριος λαών, ον βούλευτε απολέσει. Αυτά τα νησιά του Αιγαίου έχουν μολυνθεί και πρέπει να περιμένουμε κακό φοβερό. Και αυτό μην νομίζετε ότι θα αργήσει. Διότι οι εχθροί μας οι αγαρινοί καθεκάς την ημέρα καλύπτουν το Αιγαίο με τα αεροπλάνα των. Και εμείς αντί να έχουμε ένα αεροπλάνα πιο καλύτερα από εκείνους, παίρνουμε εκείνα τα οποία πετάνε οι Αμερικανοί και μένουν άχρηστα διαναφωνεύονται τα τέκνα των Ελλήνων οι αεροπόροι. Δεν θέλουμε να στρίψουμε τα μάτια μας προς τη Ρωσία, η οποία μας τα δίδει πιο φτηνά και μας δίδει και όλους εκείνους τους αεροπόρους οι οποίοι θα έρθουν δωρεάν να μας υπηρετήσουν στην Ελλάδα. Εμείναμε εγκαρφωμένοι στο έθνος της απολίας. Εμείναμε εγκαρφωμένοι, μήπως δυνατό να φύγω από την Αμερική. Φοβούνται και τον εαυτόν τους, διότι μόλις στρίψουν λιγάκι, την επόμενη ημέρα θα ακούσεις ότι εφωνεύτη ο τάδε. Είναι έτοιμοι να φωνεύσουν εκείνον ο οποίος θα απαρνηθεί την χώρα της αμαρτίας, την χώρα του φόνου, την χώρα της αδικίας. Θέλουμε να είμεθα κάτω από τη σκιά των. Ήρθε ο Θεός να μας ελεήσει, να φωτίσει αυτούς οι οποίοι μας κυβερνούν, να δουν το συμφέρον της Ελλάδος μας. Διότι όπως πηγαίνουμε, αδερφοί μου, θα κλάψουμε όλοι και θα θρηνήσουμε, αλλά θα είναι πλέον αργά. Στόμεν καλός, στόμεν με τα φόβου. Κύριε, βοήθησέ μας και αξίωσέ μας. Εις τον κόσμο τούτο να μείνουμε πιστοί στο όνομά σου και στην επουράνιον σου Βασιλεία να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν.